Νούμερο 5. Φίλιππος Νίαρχος. Η περιουσία του φτάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και θεωρείται ένας από τους 10 πλουσιότερους συλλέκτες στον πλανήτη. Για να καταλάβει τη συλλογή του από πίνακες, μάλλον ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Νούμερο 4. John Paul DeJoria. Αυτός είναι ο μισός Έλληνας και μισός Ιταλός. Η περιουσία του φτάνει τα 3,1 δισεκατομμύρια και είναι ιδιοκτήτης της John Paul Mitchell Systems, που παρασκευάζει προϊόντα για τον καλοποιησμό των μαλλιών. Ο θρύλος λέει πως παλιά ήταν άστεγος και ζούσε μέσα σε ένα μάξι πριν κάνει λεφτά προφανώς. Νούμερο 3. John Katimatidis. Αυτός εδώ ο κυριούλης που βλέπεις έχει τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης και της Φλόριντα, με 300 βενζινάδικα και μερικές εταιρείες real estate για να συμπληρώνει το εισόδημά του. Όχι πως έχει και πολλά λεφτά, μόλις 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Νούμερο 2. Tom Gores. Αδερφός του νούμερο 10 της λίστας, ο Tom Gores γεννήθηκε στη Ναζαρέτα από Έλληνα πατέρα και Λιβανέζα μητέρα. Μέσω της εταιρείας Platinum Equity επιβλέπει πάνω από 25 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται στα 6 δισεκατομμύρια. Νούμερο 1. Gene Davis. Μια μάρκα που λέγεται New Balance, την ξέρετε? Σε αυτόν εδώ ανήκει. Ο ελληνικής καταγωγής Gene Davis έχει μια σχετικά αξιοπρεπή περιουσία των 5,1 δισεκατομμυρίων.